Λοιπόν. γυρίζετε πιο νωρίς, αλλά θα παίξει αυτή η Αριστοτρίτη, παρακαλώ σκύλος να μου γκρίζει, θα παίξει στις 27 Δεκεμβρίου 2022. Ακόμη. Ναι, 22. Είναι η τελευταία Αριστοτρίτη του 22 και λέω στην Αριστονίκη μας, τι θα κάνουμε, ένα απολογισμό αυτής της υπέρχης καταπληκτικής χρονιάς που περάσαμε. Ναι. Τι. Να κάνουμε ένα απολογισμό, αλλά της είπα ότι δεν θα βάλουμε ευχές για το επόμενο, γιατί κάθε φορά που βάζουμε, μετά κλαίμε. Οπότε καλύτερα να μην βάλουμε ευχές. Θα μας αφήσει ανεύχητους. Θέλει να μας αφήσει ανεύχητους. Δεν ξέρω. Έχω κουραστεί να βάζω ευχές αυτές τις εποχές. Έλα κορή, δηλαδή τώρα σοβαρά. Έλα λαγκί μου να σε δείχνει και σε έναν η τηλεόραση. Έτσι. Σοβαρά τώρα. Θες να πεις ότι δεν υπήρχαν χειρότερες χρονιές από το 2022. Όχι. Το 20, το 21 και το 22 ήταν δύσκολες χρονιές. Δεν είπα ότι δεν υπήρχαν χειρότερες. Υπήρχαν. Το 22 δεν ήταν καλύτερο από το 21. Δεν ξέρω. Νομίζω ήταν λίγο καλύτερο. Ο καθένας με τα βιώματά του. Παρόλο που εγώ έπαθα και κορονοϊό του 22. Εντάξει, ο καθένας είναι ανάλογα με το τι βίωσε. Πάντως ήταν ομολογουμένως δύσκολες χρονιές, πανδημικές χρονιές, πόλεμος, πράγματα, χαμός. Αν έγινε και πόλεμος. Πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν ζούμε ευήμερες στιγμές η ανθρωπότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, που το έχουν περάσει χειρότερα, γιατί έχει μειωθεί το εισόδημα τους, έχουν χάσει ανθρώπους που αγαπούν, έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ ψυχολογικά και υπάρχουν άνθρωποι που το πέρασαν λίγο καλύτερα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν χρονιές οι οποίες θεωρούνται καλές χρονιές. Yeah. Ήταν δύσκολες χρονιές για πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα αρχίσει να ξεθοριάζει όλη αυτή η κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο, να δικαιώσει επιτέλους, να μπορέσουμε να βρούμε τα πόδια μας όλοι μας, γιατί είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να χάνονται ζωές, να υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και επίσης ήταν χρονιές οι οποίες υπήρχαν πάρα πολλές αποκαλύψεις, δηλαδή διαφθορές. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ απαραίτητος κακό. Να σου πω ότι τις αποκαλύψεις θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς την εξυγίανση μας ως άνθρωποι και κοινωνία. Η αποκάλυψη δεν είναι κακή, αλλά η φθορά που φέρνει στη συνείδησή μας, δηλαδή η αίσθηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εύκολα, μας κοροϊδεύουν εύκολα, πιανόμαστε εύκολα κορόιδα του καθενός, και είναι εύκολο κανείς να ξεφύγει, να συντηρείται περισσότερο ο ψεύτης και ο κλέφτης παρά ο άνθρωπος ο οποίος είναι με το σταυρό στο χέρι. Είναι δύσκολο αυτό να το... Δηλαδή είναι άδικο. Ο κόσμος νιώθει μια αδικία, ότι εμείς εδώ δυσκολευόμαστε να βιοποριστούμε και κάποιοι άλλοι εις βάρος μας. Ναι, όμως από την άλλη το γεγονός ότι αποκαλύπτεται, ότι βγαίνει στην επιφάνεια, ότι υπάρχει κοινωνική κατακραυγή και καταδικασμός αυτών των πράξεων, είναι και μία ανακούφιση για τους ανθρώπους οι οποίοι λόγω της δουλειάς τους μπορεί να γνώριζαν κάποια τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορούσαν να τα φέρουν στην επιφάνεια. Σίγουρα. Δηλαδή είναι πάντοτε πάρα πολύ θετικό και ενθαρρυντικό να αρχίζουν οι άνθρωποι να μιλάνε για τα κακώς κείμενα, να τα φέρνουν στην επιφάνεια και να διαμαρτύρονται με τα νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους γιατί είναι και αδικία. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, στο τέλος, αν το δούμε από μια θετική σκοπιά, η εξυγίανση και αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια είναι καλό. Το θέμα είναι ότι το κάνουν. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ μιλάω για το ότι οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι ακριβώς γιατί αποκαλύπτονται, αλλά μετά δεν υπάρχει τιμωρία. Περισσότεροι ξεφεύγουν.
Οπότε υπάρχουν δύο πτυχές. Το ένα είναι ότι είναι πολύ καλό που αποκαλύπτονται. Το άλλο είναι όμως μπορεί το σύστημα να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους παραδειγματικά. Σωστό. Θα δούμε. Θα δείξει. Τέλος πάντων, θεωρώ λοιπόν ότι διανύουμε δύσκολα χρόνια. Γι' αυτό και συνεχώς λέμε και από εδώ ότι ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει ψυχοεκπαίδευση, ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, πρέπει να είναι στο full, να είμαστε γεμάτοι από ψυχική ανθεκτικότητα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτές τις δύσκολες ειδήσεις, αυτά τα δύσκολα πράγματα που μαθαίνουμε, να μάθουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να μάθουμε να αυτοφροντιζόμαστε, να μάθουμε να βγάζουμε από τη ζωή μας ανθρώπους και νομίζω ότι τα χρόνια αυτά ήταν ένα πολύ μεγάλο ηλεκτροσόκ στην ευπροσαρμοστικότητά μας. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μας έχουν μάθει, μας έχουν κάνει εντατικά μαθήματα ευπροσαρμοστικότητας, εντατικά μαθήματα νέων κανονικοτήτων, εντατικά μαθήματα ανθεκτικότητας. Και όσοι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, θεωρώ ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να το δούμε αυτό, γιατί δυσκολευτήκαμε, γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, γιατί αφήσαμε τον εαυτό μας να πέσει, ας πούμε. Τι είναι αυτό που μας στεναχώρησε, τι είναι αυτό που ήταν πιο πάνω από τις δυνάμεις μας. Για να βγει κάτι καλό από όλη αυτή την ιστορία στο τέλος της ημέρας, εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω είναι ότι κάποια στιγμή περνάνε. Απλά αυτό που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον για τη δική μου τη γενιά, είναι ότι πολύ εύκολα μπαίνουμε σε νέους κύκλους δύσκολους. Δηλαδή, λέμε, είχαμε οικονομική κρίση, βγήκαμε, μα πότε βγήκαμε, πότε μπήκαμε, πότε θα ξαναμπούμε. Μα δεν νομίζω να έχουμε βγει από την οικονομική κρίση. Εγώ νομίζω δεν βγήκαμε ποτέ. Απλά μας το πουλάνε έτσι, ότι ξέρεις, βγήκαμε, θα μπούμε ξανά και τα λοιπά. Τουλάχιστον από το 2008 που θυμάμαι τα πράγματα που γίνανε, που ξεκίνησαν από την Αμερική και επλήξαν κυριολεκτικά την οικονομία της Ελλάδος και μετά κατ' επέκταση και της Κύπρου, μετά το 2011 στην Κύπρο, το 2013 που έγινε το Έλα να δεις εδώ πέρα. Μετά ζήσαμε κάποια χρόνια που τάχα βρήκαμε τα πόδια μας και τώρα ξανά μανά μας το πουλάνε το παραμυθάκι ότι θα ξαναμπούμε σε κρίση και τα λοιπά. Και αυτό επηρεάζει φυσικά και την ψυχολογία του κόσμου. Και εγώ θα σας πω να μην δίνετε σημασία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρελάβουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και τις θεωρίες που λένε, αλλά να κοιτάξει ο καθένας τα του οίκου του, να κοιτάξει ο καθένας τα της υγείας του, της ψυχικής και της σωματικής και να κάνει ένα δικό του υπολογισμό, απολογισμό, να δει που βρίσκεται, ποια είναι η προτεραιότητα του, ο καθένας έχει τις προτεραιότητες του και να πορευτεί ανάλογα το κάθε σπιτικό με τις προτεραιότητες που βάζει στον εαυτό του. Και να μην επηρεάζεται πάρα πολύ όσο γίνεται από όλα αυτά που ακούγονται, γιατί σίγουρα δυσκολεύουν τα πράγματα μετά. Δηλαδή είναι σαν να αγοράζεις τον πανικό του τον άλλο. Σαν να αγοράζεις το φόβο που μας πουλάει, που μας πουλάνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σαν να αγοράζεις το φόβο που πουλάνε για προεκλογικούς λόγους οι διάφοροι προκειμένου να ψηφιστούν. Και εντάξει, εμείς έχουμε και προεκλογική περίοδο, διπλή προεκλογική περίοδο. Και στην Ελλάδα θα γίνουν σύντομα βουλευτικές. Και κοινή. Κάζεται ότι θα γίνουν την άνοιξη. Μα δεν είπαν ακόμα η ημερομηνία. Δεν είπαν, αλλά λέει, κάζεται ότι θα γίνει την άνοιξη. Τέλος πάντων, υπάρχει μια προεκλογική κατάσταση που σίγουρα σε αυτήν την προεκλογική κατάσταση αφήνονται νοήματα να βγουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να επηρεάσουν τους ανθρώπους, είτε να τους φοβήσουν κατά το δοκούν, είτε να τους δελεάσουν προκειμένου να πάρουν ψήφων κτλ. Οπότε νομίζω ότι αυτό που μάθαμε από αυτά τα χρόνια είναι ψυχική ανασύσταση δυνάμεων, να βάλουμε δικές μας προτεραιότητες, να αγαπήσουμε επιτέλους αυτόν τον κακόμοιρον εαυτό μας και να τον προστατεύσουμε,
από όλα αυτά και από όλους αυτούς και να μάθουμε να σκεφτόμαστε κριτικά κατά το δικό μας... Κριτικά με γιώτα. Ναι, όχι κριτικά με ήττα. Λοιπόν, να μάθουμε να σκεφτόμαστε κριτικά με γιώτα για να αρχίσουμε λίγο να υποψιαζόμαστε μέσα, χωρίς να είμαστε καχύποπτοι, το ότι μπορεί να σημαίνουν κάποια πράγματα που να μην μας τα λένε έτσι ξεκάθαρα. Εγώ νιώθω έτσι λίγο καλύτερα για το 2022 από αυτήν την σκοπιά μου την είπε, στην προσωπική σκοπιά. Είναι μια χρονιά στην οποία κατάφερα να καταλάβω καλύτερα το πρόβλημα το δικό μου της ανεξάρτησης και κατάφερα να κάνω αρκετή πρόοδο στο να εντοπίσω πώς ακριβώς με επηρεάζει στη ζωή μου και νιώθω πολύ χαρά γι' αυτό. Νιώθω, και ευχαριστώ για δημοσίευση του ψυχολόγου μου, και νιώθω πολύ ωραία γιατί νιώθω ότι έχω πάρει τη δύναμη μου πίσω. Όχι ότι έχω επιλύσει το πρόβλημα πλήρως και το έχω καταφέρει να το υπερβώ, αλλά νιώθω ότι επιτέλους κάνουν νόημα κάποια πράγματα που στο παρελθόν δεν έκαναν νόημα και επίσης είμαι πολύ χαρούμενη για το κανάλι γιατί έχουμε προχωρήσει σε ένα σημείο που ασχολούμαστε με όλο και πιο βαθιά ζητήματα και η κοινότητα προοδεύει και εξελίσσεται. Όχι ότι σνομπάρω το ότι συμβαίνει στην κοινωνία γύρω μας, αλλά όπως είπες και εσύ, γιατί να αγοράζω το φόβο του συνέχεια και συνέχεια να μπαίνω σε αυτή την κατάσταση του να νιώθω ανήμπορη, αδύναμη. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με βάση τις συνθήκες. Εννοείται ότι ζούμε μέσα στην κοινωνία, εννοείται ότι και θα πάμε να ψηφίσουμε. Δεν βαριέμαι να πάω. Θα πάω. Τέλος πάντων, εξασκούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας δεν μπορεί να σώσει την κοινωνία, αλλά μπορεί να σώσει τον εαυτό του και να σώσει την πολύτιμη ψυχή. Αυτά. Άρα, να πούμε ότι ας μάθουμε από αυτές τις χρονιές τι μας διδάξαν και ας πορευτούμε έτσι για την επόμενη χρονιά, ελπίζοντας ότι θα βασιλεύσει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο, στη ειρήνη θα σταματήσει ο πόλεμος, αλλά και η ειρήνη στις ψυχές μας και στις καρδιές μας και στο σώμα μας. Αμήν, είπε δεν θα ευχηθεί. Έκανα μια παγκόσμια ευχή. Είναι εντάξει, πράγματα συμβαίνουν, life happens. Να είμαστε δυνατοί να αντέχουμε, να έχουμε resilience, να αντέχουμε ό,τι και αν έρθει. Και κάτι καλό να έρθει να το αντέξουμε, να μην Παναία μου. Και οτιδήποτε έρθει να το αντέξουμε. Καλή χρονιά να έχουμε.